Ζήτησα από τον κύριο Πικραμένο να επαναφέρει στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το ζήτημα της οργανωμένης και πραγματικής αναπτυξιακής βοήθειας προς την Ελλάδα. Είναι η λιμένη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το πακέτο αναπτυξιακής βοήθειας, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Marshall όπως ονομάζεται, η οποία έχει επιβεβαιωθεί σε τρεις συνεχόμενες συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Ιούλιο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Και καλό είναι να επιβεβαιωθεί και μεθαύριο στις Βρυξέλλες. Δεν αρκούν όμως τα λόγια. Δεν αρκούν οι πολιτικές δεσμεύσεις. Πρέπει να περάσουμε σε πράξη. Πρέπει να απελευθερωθούν πραγματικά τα υφιστάμενα κονδύλια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την στήριξη μεγάλων αναπτυξιακών σχεδίων στην Ελλάδα. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσκρούμε διαρκώς σε γραφειοκρατικές αγγυλώσεις, σε νομικά εμπόδια. Έχω αγωνιστεί επί πολύ καιρό για την υπέρβαση αυτών των εμποδίων. Έχω θέσει τα θέματα με την πρόσφατη επιστολή μου προς τον κύριο Μπαρόζο και αυτό ήταν το κύριο αντικείμενο της συζήτησης που είχαμε προχθές με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς. Ο κύριος Σούλτς με ενημέρωσε ότι θα υποβάλει στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, γιατί και αυτός θα παραστήσει σύνοδο, πολύ συγκεκριμένη πρόταση για πρακτικά μέτρα αναπτυξιακής βοήθειας προς την Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν αυτό να γίνει μια πραγματικότητα. Και η ιδέα να υπάρξουν ομόλογα για την στήριξη και τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών έργων, τα ομόλογα των projects, είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, αρκεί να την υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία προς το παρόν ζητάει να της εγγυηθεί η Ελλάδα ότι θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, ακόμη και στην περίπτωση που θα συμβεί να φύγει από το ευρώ. Αυτό είναι μια προσβολή προς την Ελλάδα, η οποία πρέπει αμέσως να αρθεί. Γιατί η Ελλάδα είναι και όλοι θέλουμε να εξακολουθήσει να είναι μέλος της Ευρωζώνης, μέλος του ευρώ. Το δεύτερο θέμα που συζητήσαμε με τον κύριο Πικραμένο είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο και λεπτό ζήτημα. Ήδη στο πλαίσιο της Δανειακής Σύμβασης, αυτής που πολλοί κατηγορούν και πολλοί θέλουν να καταγγείλουν, έχουν δοθεί στην Ελλάδα και βρίσκονται σε λογαριασμό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 25 από τα 50 συνολικά δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται για την στήριξη των τραπεζών, δηλαδή ουσιαστικά για τη στήριξη των καταθέσεων των Ελληνίδων και των Ελλήνων που βρίσκονται στις ελληνικές τράπεζες. Πρέπει τις επόμενες ώρες, το αργότερο τις επόμενες δύο μέρες, να ληφθεί η απόφαση που απαιτείται, ώστε να μεταφερθούν αυτά τα χρήματα στους λογαριασμούς των επιμέρους τραπεζών στο πλαίσιο της νομοθεσίας που υφίσταται και η οποία έχει ως αποτέλεσμα τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών να περιέρχονται κατά συντριπτική πλειονότητα στο δημόσιο, που γίνεται ο βασικός στρατηγικός μέτοχος και μέσω κοινών μετοχών ασκεί τον έλεγχο, ιδίως το στρατηγικό έλεγχο των τραπεζών. Είπα στον κύριο Πικραμένο ότι εμείς ως ΠΑΣΟΚ συμφωνούμε να γίνει η εκταμείευση των ποσών αυτών με τους όρους που προβλέπει η νομοθεσία, με όλες τις εγγύσεις που απαιτούνται, ώστε τα χρήματα αυτά τελικά να βοηθήσουν την ρευστότητα στην αγορά, τις επενδύσεις, τις επιχειρήσεις, την καταπολέμηση της ανεργίας. Αλλά πρέπει να τοποθετηθούν και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις στο μείζον αυτό ερώτημα. Συμφωνούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις να εκταμιευθούν τα 25 αυτά δισεκατομμύρια για τη στήριξη των καταθέσεων των Ελλήνων πολιτών, για τη στήριξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και άρα της ανάπτυξης, για την καταπολέμηση της ανεργίας? Όσοι έχουν επιφυλάξεις για τη Δανειακή Σύμβαση και δεν την θέλουν και την κατηγορούν και την θεωρούν ως κάτι που πρέπει να ακυρωθεί στην πράξη, θέλουν να πάρουμε τα λεφτά? Ή νομίζουν ότι θα παίρνουμε τα λεφτά αλλά θα βρισκόμαστε εκτός του πλαισίου της σύμβασης χωρίς να υπάρχει η νομική και πολιτική βάση της σύμβασης αυτής? Αυτό είναι ένα ερώτημα που απασχολεί τον κάθε Έλληνα πολίτη. Γιατί η υπόσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος αφορά όχι τους μεγαλοτραπεζίτες και τους μεγαλομετόχους, αλλά τους μικροκαταθέτες. Αφορά όλους τους επιχειρηματίες που ψάχνουν να βρουν κεφάλαια κίνησης μέσα από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αυτά τα ζητήματα στην πραγματικότητα αφορούν ανέργους και εργαζόμενους. Γιατί χωρίς επιχειρήσεις,
χωρίς οικονομία που να στέκεται στα πόδια της, θα πολλαπλασιαστεί δραματικά το πρόβλημα της ανεργίας και βεβαίως η χώρα θα πέσει σε ακόμη πιο βαθιά ύφεση.